Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Λεπτά χρειάζομαι μόνο για να σε σβήσω. GGM, μαλάκα, όταν σε βρω θα σε γαμίσω. Βράχο, το γαμώ στο βράχο. Είμαι ένας βράχος. Είσαι ένας βλάχος. Είσαι ένας βλάχος. Τα πιο δί μου φίλε, η βίντεο είναι με τον Μίτσο. Ξέρεις ποιος άλλος έχει πέσει στον αλκοολισμό? Ο Mario Tube. It's a me, Mario. Youtubers που κανείς δεν βλέπει πια. Τελευταίος ένας από τους μεγαλύτερους Κυπραίους Youtubers, ο Mario Tube. Άστε έναν που βγήκε στο TikTok και είπε Youtubers που έχουν χαθεί και είπε το όνομα μου. Πάρμα, δεις σου κανένα ρε, σε μια μέρα 200.000 χιλιάδες. Σήμερα θα πράξουμε να πάμε να βρούμε τον παιδεραστή που μου τα πρίξατε όλοι ρε φίλε. Όλοι μου στέλνετε, φτάσαμε το όριο των likes και πρέπει να το κάνω. Θέλω να καταλήξω μέσα από το βίντεο αυτό. Η ανάγκη σου για προβολές ξεπερνάει και τη θέλησή μου να πεθάνω. Και αυτή η θέληση είναι μεγάλη. Mario Tube, ο Κύπριος YouTuber που ξεκίνησε τα βίντεο του όταν ήταν μικρός για την πλάκα του, έχει καταλήξει στο να βάζει τη ζωή μικρών παιδιών σε κίνδυνο για προβολές. Σήμερα να μιλήσουμε για το πόσο Mario Tube κατάφερε να φτάσει σε αυτό το σημείο για προβολές και γιατί έχει αρχίσει να γίνεται μισθός σε πολλούς. Τι είναι η καταστροφή του Mario Tube? Πάρε κάτι να φας, κάτσε κάπου αναπαυτικά και πάμε στο βίντεο. Πρώτο πάμε στο βίντεο, θέλω να πω πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ για το support, γιατί τελευταίο βίντεο που ανέβασα με τον Μάντο πήγε μέσα σε 3 μόνο μέρες πάνω από 100k views, από 15k που ήμουν πήγα 25 είμαι τώρα. Πραγματικά θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και να ξέρετε ότι το εκτιμώ πραγματικά. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα το insta μου είναι αυτό. Όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει μήνυμα, προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα, γιατί θέλω να σας δείξω ότι δεν θα με αλλάξω τα νούμερα. Πραγματικά είμαι ένας σαν εσάς, δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω μέσα με τίποτα. Στείλτε μου, θα απαντήσω. Και επίσης, άμα σας αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, γιατί πρέπει να πάμε 30k. Και επίσης, ένα μικρό ποσοστό από τα άτομα που βλέπουν τα βίντεο είναι ό,τι subscribe. Αυτά από μένα, πάμε. Το πρώτο βίντεο ανεβασμένο στο κανάλι του MarioTube ανέβηκε στις 23 Μαΐου του 2015 ονόματι Απίστευτος Καυγάς, που αργότερα το άλλαξε σε το πρώτο μου βίντεο ever. Πριν από αυτό το βίντεο όμως μπορούμε να βρούμε ακόμα παλιότερα βίντεο στο δεύτερο του κανάλι που είχε ανεβάσει εκεί πάνω από 6 χρόνια πριν, ονόματι MarioTube Games. Το πρώτο του βίντεο στο main κανάλι του δεν ήταν και κάτι σπουδαίο. Ήταν το κλασικό βίντεο που ανέβαζε ο κάθε YouTuber μικρής ηλικίας όταν άρχιζε. Ας το πούμε vlog, που απλά άνοιγε την κάμερα και τράβαγε ό,τι βρει. Αλλά από τα επόμενα βίντεο ήξερε τι να κάνει. Βρισκόμαστε στα έτη 2016-17. Τι πήγαινε τότε καλά στο YouTube? Challenges. Bot flip challenge, crossbar challenge, μάντεψε την ηλικία του challenge. Παράλληλα μαζί με άκυρα vlogs και trends που εκείνον τον καιρό ήταν το content που έκανε το Mario Tube γνωστό. Στην αρχή δεν ανέβαζε τόσο τακτικά και έκανε 2 μήνες πλάς για να βγάλει βίντεο. Αλλά μόλις κατάλαβε ότι άμα αρχίζει να ανεβάζει συχνά βίντεο μπορεί να πάει κάπου, άρχισε το grind. 236k, 383k και ξανά 236k. Από ένα απλό παιδί που έφτιαχνε βίντεο για την πλάκα του, άρχισε να χτίζει το όνομά του. Μόνο 16 βίντεο του πήρε για να φτάσει στους 10.000 subscribers. 14 Τετάρτου 2017 ανέβηκε το βίντεο που ευχαριστούσε το κοινό του και έπαιρνε τηλέφωνο τους φαν του ως δώρο για το milestone που τον βοήθησαν να πάει. Στο βίντεο μπορούμε να δούμε ένα παιδί γεμάτο χαρά, ευγνώμων για ό,τι είχε και πάνω απ' όλα ταπεινό. Μεγάλη διαφορά με το Mario που κατέληξε ακριβώς ένα χρόνο μετά, που δυστυχώς η φήμη τον έφαγε. Αλλά μέχρι να πάμε εκεί έχουμε αρκετά ακόμα να πούμε. Ο Μάριο μετά τις 10.000 εγγραφές δεν σταμάτησε καθόλου και συνέχισε να ανεβάζει όλο και πιο πολύ. Σε σημείο να φτάνει να ανεβάζει 5 βίντεο σε 2 εβδομάδες. Συνεργασίες, challenges, vlogs και πολλά άλλα ήταν τα βίντεο που έκανε ο Μάριος εκείνο τον καιρό. Όλοι τον αγαπούσαν γιατί φαινόταν ότι ήταν ένα παιδί με όνειρα. Δεν είχε πρόβλημα με κανέναν και ήταν ένας από τους πιο humble YouTubers εκείνο τον καιρό. Οι fans του τον αγαπούσαν και μπορούμε να δούμε και από vlogs του ότι ήταν φανατικοί με αυτόν. Για μόλις 17 χρονών να καταφέρεις να κάνεις τόσο κόσμο να τρέχει κυριολεκτικά από πίσω σου είναι τρελό. Δυστυχώς όμως αυτή η φήμη δεν κρατάει για πάντα. Τα views προς το τέλος του 17 είχαν αρχίσει να πέφτουν λιγάκι. Πότε έπρεπε να βρει κάτι να κάνει. Αντιγράφεις. Ένα τραγούδι που έκριζε τους haters του που του έλεγαν ότι αντιγράφει και έλεγε ότι για να πετύχεις πρέπει να αντιγράφεις. Εκτός από τα αρνητικά σχόλια που έλαβε μετά από αυτό, υπήρξε και ένας YouTuber ο οποίος σχολίασε το τραγούδι του MarioTube με αποτέλεσμα ο MarioTube όχι μόνο να απαντήσει σε βίντεο αλλά να κάτσει να φτιάξει ολόκληρο diss-track για αυτόν τον YouTuber ονόματι Καρπούζι Φωτα Gaming. Ο Μάριος κατάλαβε τι μπορεί να σώσει το κανάλι του στις δύσκολες στιγμές και κάθε φορά που το κανάλι του επέφτε έκανε ακριβώς το ίδιο. Βρισκόμαστε στις αρχές του 2018, την καλύτερη χρονιά του MarioTube. Μέχρι τότε όλοι ήξεραν ποιος ήταν ο Μάριος από την Κύπρο. Έκανε με άλλους γνωστούς YouTubers όπως η Μανουέλα 538k και τους έφτιαχνε ολόκληρα Distrax 409k και γενικά είχε αλλάξει το κανάλι του σε full reaction, παύλα challenges videos με αποτέλεσμα το κάθε βίντεο να πηγαίνει viral. Για όλο το 2018 ό,τι ανέβαζε ξεπέρναγε τα 100k views, πολλές φορές και τα 200k και άλλες φορές τα 500k. Δυστυχώς όμως όταν αποκτάς τόσο γρήγορα φήμη σε μια τόσο μικρή ηλικία, συνήθως δεν βγαίνει σε καλό και ειδικά στην περίπτωση του MarioTube δεν βγήκε σε καθόλου καλό. 4 Δεκεμβρίου του 2018
Μάριος ανέβασε στο προφίλ του στο Insta ένα βίντεο με caption «Γεμίσαμε ένα μόλις στα 17 μου». Το αστείο είναι ότι 2 χρόνια πριν κανείς δεν πίστευε σε μένα. Στο βίντεο αυτό φαίνεται ο MarioTube, τον οποίο τον βγάζουν έξω από το mall, διότι οι fans του το είχαν γεμίσει και αντί να είναι γνώμων γι' αυτό, το έπαιξε λες και είναι ο Justin Bieber και τους έγραψε όλους. Άμα διαβάσει τα comments του post, περίπου όλοι είχαν την ίδια άποψη με μένα. Την έχεις ψανονίσει, αδερφέ. Και καλά, τι με αυτό το attitude. Αντί να χαμογελάς τον κόσμο που ήρθε για σένα να σε δει, κοιτάς κάτω. Τι να πω, πού έχουμε καταντήσει, σε ποιους δίνουμε αξία. Το γεγονός ότι κάνεις αυτό το Justin είναι λίγο ξεφτύλα. Προσωπικά για μένα λέω κάτσε λίγο με τους fans σου. Μην κάνεις λες και είσαι ο Θεός. Μπήκαμε στο 2019. Είχε να ανεβάσει βίντεο 2 μήνες και το πρώτο βίντεο ήταν Ακράξη στο Themicon. Τίτλος Τι αηδία πρέπει να σταματήσει. Κακιά κοπιά από τη σειρά του Rise Gum. These kids must be stopped. Αλλά το επόμενο του βίντεο πραγματικά άπατο. 30k views μόνο. Ο Μάριος κατάλαβε δεν νοιάζονται τόσο για τη ζωή του. Οπότε άρχισε full να ανεβάζει βίντεο τα οποία έβαζε προκλητικά πράγματα, γενικά γυναίκες, ώστε χώρινε 14χρονα να του δώσουν views. Τα χειρότερα τατουάζ. Και βάλε φώτα από ένα τατουάζ πάνω σε γυναικείο στήθος. Όχι τόσο κακό, αλλά τα επόμενα 3 πραγματικά ό,τι να είναι. 3 ομέτιβι βίντεο που και στα thumbnail αλλά και στον τίτλο προσπαθεί να τονίσει τόσο ότι υπάρχουν γυναίκες στο βίντεο ώστε να πάρει views. Κατάλαβε ότι έγινε κουραστικός και μετά το άλλαξε όμως. Τώρα αντί για γυναίκες βάζουμε παιδεραστές για views. Ενδιάμεσα και ένα βίντεο με γυναίκες ώστε να πάει λίγο καλά. Όλο το 2019-20 ήταν το ίδιο. Reaction, clickbait videos χωρίς κανένα νόημα. Έσκασε ένα άλμπουμ που πήγε τελείως Σάββατο, οπότε το έσβησε. Αλλά τώρα πάμε στα σημαντικά. Την καταστροφή του MarioTube. Στις αρχές του 2021 ο Μάριος πραγματικά πήγαινε χάλια. Από 200 με 300k views στο βίντεο έφτασε με δυσκολία να περνάει τα 50k. Τότε ο πιο όμορφος TikToker του κόσμου, εγώ, έκανε βίντεο γι' αυτό στο TikTok. YouTubers που κανείς δεν βλέπει πια. Τελευταίος ένας από τους μεγαλύτερους Κυπραίους YouTubers, ο Μάριο. Του Μάριο δεν του άρεσε καθόλου, κάποιος να με βρίζει μέσα από τα story του στο Insta. Δυστυχώς δεν τα έχω κρατήσει. Μετά το βίντεο μου, πιστεύω, κατάλαβε και ο ίδιος ότι το κανάλι του πάει κατά διάολου. Οπότε έκανε το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει. Μου την πέφτει ένας γέρος, θα πάω να τον βρω. Το πρώτο βίντεο της σειράς που μιλούσε με παιδόφιλους και καλά. Το χειρότερο όμως ήταν ότι έπριζε ότι πρέπει να πάει για παράδειγμα 30k likes ώστε να βγει το part 2. Αυτό το βίντεο θέλω να φτάσει τα 30.000 likes και αν τα φτάσει σας το υπόσχομαι ότι θα το ξανακάνουμε. Το τελευταίο βίντεο της σειράς όμως ήταν το χειρότερο, ονόματι παίχτηκε και καυγάς με παιδόφιλο. Στο βίντεο αυτό έβαλε μια 16χρονη να συναντηθεί με τον και καλά παιδόφιλο. Στη συνέχεια για κάποιο λόγο αυτή μπήκε στο αμάξι του και μόλις πήγε να ξεκινήσει πετάχτηκε ο Μάριος με τους φίλους του για να τη σώσει. Αυτά τα βίντεο δεν ξέρω αν ήταν fake ή όχι. Ο ίδιος έχει πει ότι είναι 100% αληθινά, αλλά ποτέ δεν ξέρω, οπότε θα σχολιάσουμε και τις δύο περιπτώσεις. Άμα όντως είναι αλήθεια και όντως έβαλες μια κοπέλα να μπει στο αμάξι ενός παιδόφιλου, πραγματικά σε ρωτάω. Ρε φίλε. Δεν τρέπεσαι να βάζεις μια κοπέλα σε κίνδυνο για να πάρεις λίγα γάμο views, ρε φίλε. Πες όμως τα ψεύτικο. Πάλι ρε φίλε, δεν τρέπεσαι να λες τέτοια ψέματα ώστε να πάρεις views και να εκμεταλλεύεσαι ένα τέτοιο θέμα. Το χειρότερο είναι όμως ότι στο τέλος του κάθε βίντεο το πες ότι και καλά θες να περάσεις ένα μήνυμα και γι' αυτό τα κάνεις τα βίντεο, αλλά μετά φλεξάρεις ότι πάνε καλά τα βίντεο και άρχισες να βρεις εμένα πάλι που είχα πει ότι έπεσε. Άστε έναν που βγήκε στο TikTok και είπε YouTube που έχω χαθεί και είπε το όνομα μου. Πάρμα, τι σου κανένα, σε μια μέρα 200.000 Μην ξεχάσω να πω ότι σε αυτά τα βίντεο, σε ένα από αυτά είχε βάλει βασικά thumbnail την εικόνα του Angry Grandpa, ο οποίος είναι ένας YouTuber που δυστυχώς έχει πεθάνει. Και το είχε βάλει στο thumbnail και καλά για να πει ότι αυτός είναι ο παιδόφιλος, να το δείξει κάπως. Πραγματικά ό,τι να είναι. Μετά από αυτά τα βίντεο, το κανάλι του Μάριου ξαναπέθανε. Αποτέλεσμα τη στιγμή που μιλάμε να παίρνει με δυσκολία 20k views. Τώρα πιστεύω να απαντηθούν τα ερωτήματα που είχα κάνει στην αρχή. Ο MarioTube έφτασε σε αυτό το σημείο για προβολές γιατί δεν αντέχει να βλέπει το κανάλι του να πέφτει. Φόσον τα κανονικά του βίντεο πάνε άπατα, λογικό να κάνει κάτι που θα του φέρει views. Και εγώ αυτό θα έκανα. Αλλά όχι να βάζω σε κίνδυνο τη ζωή λοιπόν κοριτσιών για likes. Αυτή είναι και η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα. Όλοι άρχισαν να το μισούν διότι φαινόταν ότι έκανε τα πάντα για προβολές και likes. Ψωνίστηκε τόσο που άρχισε να γράφει τους ίδιους του τους φαν που τον έφεραν στη θέση που είναι τώρα και άρχισε να βρίζει όποιον έλεγε απλά την αλήθεια για αυτόν, ότι στατιστικά έχει πέσει. Ο Μάριος κάνει τώρα reaction βίντεο χωρίς clickbait τίτλους κτλ. Οπότε respect για αυτό, Μάρι, και ελπίζω να συνεχίσεις έτσι όπως παλιά και να είσαι ο αληθινός σου αυτός. Όχι αυτός που εκμεταλλεύεται τα κοριτσάκια για views. Δεν ξέρω ο Μάριος τι θα κάνει με το κανάλι του, εγώ ελπίζω τα καλύτερα. Πάντως αυτό ήταν το βίντεο, ευχαριστώ άμα κάθεσαι μέχρι το τέλος του βίντεο. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα subscribe, follow, insta, tiktok και από μένα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Peace.